300 ευρώ μόνο η πίσα. Εδώ έχει άλλες τρεις. Μάλιστα. Με τον πρόεδρο του χωριού εδώ στο Σταυρυτά, είναι ο Τζαβέλας ο Μάκης. Θέλω να πω ότι οι συγκεκριμένες τρύπες που βλέπουμε εδώ έχουν δημιουργηθεί από το 2013. Έχουν ενημερωθεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Και με τον εθελοντισμό των κατοίκων του χωριού μαζεύτηκαν χρήματα και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να κλείσουμε τις τρύπες σήμερα. Μάλιστα. Είναι ενημερωμένος δηλαδή ο Δήμος. Αυτές οι... Ναι, γνωρίζει το θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, γνωρίζει το θέμα η Πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Απλά ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρήματα για το δικό μας το χωριό. Ενώ σε άλλα χωριά γίνονται ένα σωρό έργα. Μάλιστα. Τι δαπάνη είχαμε τώρα εδώ πέρα? Αυτό αγοράσαμε σήμερα 16 τόνους πίσα. Το κοστολόγιο τους είναι 960 ευρώ. Συν τα περαστικά που θα πάρει ο εργολάβος που θα το περάσει. Θα φτάσει στο κονδύλιο γύρω στα 1.700 ευρώ. Μάλιστα. Και δεν έχουμε 1.700 ευρώ δηλαδή? Όχι. Για το δικό μας το χωριό δεν έχουμε. Όχι. Είναι και άλλα χωριά. Δεν είναι μόνο το δικό σας. Άλλα χωριά είναι. Εδώ συμβαίνει επανειλημμένα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Α, επανειλημμένα συμβαίνει. Ναι. Έχουμε καλέσει να κάνουμε μια επέκταση δικτύου αποχέτευσης με σωλήνες 250 μέτρων και δεν έχουν ούτε αυτές να μας τις δώσουν. Και φωνάζουμε το κουμπούτι. Όσο θέλεις βρόντα. Έτσι. Ναι. Και πήρατε στα χέρια σας όλους την υπόθεση. Αναλάβαμε εμείς να κάνουμε την αποκατάσταση αυτών των κομμών από διάφορες διαρροές που υπήρχαν, όμως αυτά πρέπει να καλυφθούν κάποτε. Ναι. Περιμέναμε και πήραμε στα χέρια μας αυτή την κατάσταση. Είναι κρίμα δηλαδή για 1.500 ευρώ τώρα εδώ πέρα. Για 1.500 ευρώ ο κόσμος ταλαιπωρείται. Σπάει τα αυτοκίνητα και δεν ενδιαφέρονται κανένας, δυστυχώς.